Τοποθετήθηκε η ενημερωτική πινακίδα σχετικά με την ανάπλαση της πλατείας Καπνεργάτη. Το ερώτημα όμως είναι πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Απαντήσεις στο θέμα δίνει ο Δήμαρχος Καβάλας Θεόδωρος Μουριάδης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα. Αυτό που περιμένουμε είναι, επειδή σε κάθε έργο το οποίο γίνεται υπάρχουν και κάποιες συγκοινωνιακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι συγκοινωνιακές ρυθμίσεις θα πάνε στο τοπικό, θα πάνε δηλαδή τη Δευτέρα στο τοπικό συμβούλιο, θα περάσουν ποιότητα ζωής και στο δημοτικό συμβούλιο, το οποίο θα γίνει την Κρήτη, θα περάσει η τελική έκριση αυτών των συγκοινωνιακών ρυθμίσεων. Και από εκεί και πέρα θα μπορούν να ξεκινήσουν πλέον τα έργα. Οι οποίες ρυθμίσεις τι θα είναι, δηλαδή αναγκαστικά η κίνηση θα διακοπεί όπως καταλαβαίνουμε? Θα κοπεί στην Αφέροφ, από την... θα διακοπεί στην κοινωνική κυκλοφορία στην Αφέροφ, επίσης στην Κασάνδρου. Θα δούμε, επειδή όμως γίνονται σε φάσεις, σε πρώτη φάση μπορεί να επιτρέπεται για την Αφέροφ να περνάς, διότι τα έργα θα ξεκινήσουν από την Κασάνδρου, στο τμήμα της Κασάνδρου. Οπότε το κομμάτι... Άρα τμηματικά μπορεί να... Θα είναι τμηματικά, για να μην δημιουργήσουμε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Θα υπάρχει φυσικά αναστάτωση, αλλά να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη αυτή η αναστάτωση. Για το διάστημα που θα εκτελούνται τα έργα θα υπάρχει μία όχληση, αναφέρει κατά τη δήλωσή του ο Θόδωρος Μουριάδης, ζητώντας την υπομονή τόσο των οδηγών όσο και των επαγγελματιών της περιοχής. Και το φυσικό αέριο και τη ΔΕΗ. Έχουμε συνάντηση με την ΔΕΗ την Παρασκευή για να δούμε για τα έργα τα οποία πιθανά θα χρειαστεί να κάνουν, γιατί είδατε ότι κάνουν υπογειοποιήσεις σε μεγάλο τμήμα της πόλης. Εάν χρειαστεί να κάνουν υπογειοποίηση, θα πρέπει να την κάνουν συγκροτησμένα όταν θα ξεκινήσουν τα έργα. Το ίδιο και με το αέριο. Στο αέριο έχω διαμηνήσει ότι εάν δεν περάσουν αέριο όσο θα φτιάχνουμε τα έργα, από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να περάσουν από εκεί. Λοιπόν, διότι τους έχουμε ειδοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν, όχι ότι για να μην τώρα είμαι άδικος, αλλά ξέρετε, καμιά φορά λέμε ναι, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε το δικό μας πρόγραμμα. Το δικό τους πρόγραμμα σε κάποια σημεία θα συντονιστούν με το πρόγραμμα του Δήμου. Τι να κάνουμε, τα έργα πρέπει να γίνονται έτσι. Χρόνος αποπεράτωσης του έργου γενικότερα? Κοιτάξτε, ο χρόνος αποπεράτωσης θα είναι ένα χρόνο. Λοιπόν, και η προσπάθειά μας είναι αυτή ακριβώς, να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν έχει τρομερές παρεμβάσεις για να πούμε ότι ξέρετε, υπάρχουν εργασίες που δεν έχουν προβλεφθεί ή θα διαρκέσουν σε χρόνο. Άρα λοιπόν με ένα πολύ καλό συντονισμό θα τελειώσουν σύντομα τα έργα. Καταλαβαίνω ότι, και όλοι καταλαβαίνουμε, ότι για το διάστημα που θα εκτελούνται τα έργα θα υπάρχει μια όχληση. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι έργα που πρέπει να γίνουν.